Θα ήθελα να υπενθυμίσω σε όσους υιοθετούν και αναπαράγουν άκρητα καταγγελίες ΜΚΟ και δημοσιογραφικών οργανισμών υπηρετώντας ένα συγκεκριμένο αφήγημα, το λεγόμενο pushbacks, σας θυμίζω ότι αυτά τα θέματα εξετάστηκαν από τον ίδιο τον οργανισμό αλλά και από ειδική ελεγκτική επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, χωρίς να επιβεβαιωθεί η βασιμότητα καμίας από τις καταγγελίες αυτές και χωρίς να βρεθεί κάτι εναντίον της Frontex. Η έκθεση της Όλαφ δεν έχει παρουσιαστεί ακόμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι κάτι που η Νέα Δημοκρατία ζήτησε χτες στη συνεδρίαση που έγινε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να γίνει. Σας θυμίζω ότι 22 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταψήφισαν προχτές στο Διοικητικό Συμβούλιο της Frontex οποιοδήποτε διοικητικό μέτρο εις βάρος του πρώην εκτελεστικού διευθυντή του κ. Λεζερή. Βέβαια, οι καταγγελίες που αναφέρατε πριν, κύριε συνάδελφε, των δημοσιογραφικών οργανισμών που έγινε τον Οκτώβριο του 2021 και στις οποίες εγώ δεσμεύθηκα στην Ευρωπαϊκή Επίτροπο, στην κυρία Γιώχανσον, ότι θα εξεταστούν, σας θυμίζω ότι επιλήφθηκε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η οποία είναι μια ανεξάρτητη αρχή, η οποία παρακολουθεί με ανακριτικές αρμοδιότητες τη δράση όλων των κρατικών λειτουργών και έβγαλε στο σπόρισμα της 24ης Μαρτίου ότι δεν προκύπτει επαρκής τεκμηρίωση ενεργειών επαναπροώθησης. Από τα 16 βίντεο και τις 7 φωτογραφίες που εξετάστηκαν, διαπιστώθηκε ότι στην πλειονότητα δεν υπάρχει ημερομηνία λήψης και ψηφιοποίησης αρχείου, ενώ εξάγεται το συμπέρασμα ότι δεν πρόκειται για πρωτογενές υλικό. Προημερών, το γαλλικό πολιτικό Ινστιτούτο Thomas More υπενθύμησε ότι οι δημοσιογραφικές αυτές έρευνες στηρίζονται αποκλειστικά σε υλικό που δίνει η Τουρκία ή προκύπτει από ανθρώπους που βρίσκονται στην Τουρκία. Ακούσαμε χτες τις δηλώσεις του κυρίου Τσαβούσογλου. Η Τουρκία πανηγυρίζει για τις αλλαγές στην Frontex, αγνοεί τις υποχρεώσεις της από την κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας του 2016 και επιλέγει να ξεχνά τα γεγονότα στον Εύρο όταν προσπάθησε να εργαλειοποιήσει το μεταναστευτικό. Αναφέρατε στη γραπτή σας ερώτηση για την υπόθεση της προσφυγής της ΜΚΟ Sea-Watch εναντίον της Frontex. Αυτό αφορά μια υπόθεση στο Αιγαίο, θέλω να σας πω, του 2017, της υπόθεσης ΣΥΡΙΖΑ. Και τώρα ξεκινάει η ίδια ΜΚΟ μια νέα υπόθεση εναντίον της Frontex, όχι για επαναπροωθήσεις, αλλά γιατί το λιβικό ναυτικό εμποδίζει, λέει, τις βάρκες να ξεκινήσουν από τη Λιβύη. Η πολιτική λοιπόν αυτών των ΜΚΟ, αυτή είναι η πολιτική τους άποψη, είναι όχι μόνο να μην εμποδίζονται οι παράνομες εισόδοι, αλλά να μην εμποδίζονται και οι παράνομες αναχωρήσεις. Η Ευρώπη δεν έχει νόημα πλέον να υπάρχει και να έχει σύνορα. Δηλαδή με αυτή τη λογική, εκατομμύρια άνθρωποι κάθε μήνα θα έρχονται στην Ευρώπη. Δεν είναι αυτό όμως αυτό που προβλέπει το διεθνές δίκαιο, δεν είναι αυτό το νόημα της συνθήκης της Γενέβης. Και επίσης, το δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σας θυμίζω, αλλά δεν το είπατε, ότι στις 7 Απριλίου απέρριψε προσφυγή εναντίον της Frontex για υπόθεση που αφορά στο Αιγαίο. Άρα οι αποφάσεις των δικαστηρίων και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν συνάδει με αυτά που εσείς λέτε σήμερα. Και επιτρέψτε μου να τονίσω εν κατακλείδη ότι σε κάθε περίπτωση η Ελλάδα θα συνεχίσει να φυλάει τα σύνορά της και να αποτρέπει παράνομες εισόδους στα θαλάσσια και στα χερσαία εδάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι συνταγματική μας υποχρέωση, προστατεύει τις ανθρώπινες ζωές. Σας είπα, τα στοιχεία της ΥΠΑΝΤΙΣ καταδεικνύουν ότι το 2021 είχαμε τις πολύ λιγότερες απώλειες, 6/7 λιγότερες σε σχέση με το 2015 και το 2016. Αυτό είναι το διεθνές δίκαιο, κύριε συνάδελφε, και αυτό εφαρμόζει η χώρα μας. Ευχαριστώ.